Σήμερα οι μαχόμενοι υγειονομικοί μαζί με τους φορείς του Ηρακλείου δίνουν μια αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Υγείας, ότι είναι φιλικό μέτρο και υπέρ του λαού η ιδιωτική λειτουργία των νοσοκομείων. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί μαζί με όλο το λαό λέμε ότι θέλουμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Οι υγειονομικοί δεν είναι κεφαλές ασθενών. Έχουμε σπουδάσει για να κοιτάζουμε τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο πόνο και όχι να τον κοιτάμε στην τσέπη. Λέμε ότι θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να μην λειτουργήσει η επιπληρωμή ιδιωτική λειτουργία. Οι αναμονές, αν η κυβέρνηση ήθελε να τις μειώσει, θα προσλάβανε προσωπικό και θα είχε αυξήσει τους μισθούς των υγειονομικών. Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό. Και το Συνδικάτο Επαγγελματικών Μου Ηρακλείου βρίσκεται εδώ και στη σημασία του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων της υγείας. Ειδικότερα το ζήτημα της υγείας απασχολεί και εμάς τους εργαζόμενους, γιατί δεν μπορεί η υγεία αυτή τη στιγμή να είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Είμαστε ενάντια στη λειτουργία απογευματώνων χειρουργείων. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ δημιουργείται δύο ταχυτήτες. Δύο ταχυτήτες που σημαίνει ότι έχει λεφτά θα έχει υγεία, ότι έχει λεφτά θα πεθαίνει. Διάλυση ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια υγεία. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, συνολικά οι δομές υγείας έχουν ένα και μόνο στόχο, να παραδοθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο, να επιχειρηματοποιήσουν δηλαδή τη δημόσια υγεία. Αποτελεί κάζος μπέλι, όχι για το ΚΚΕ, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, για τον ίδιο το λαό που θα βρίσκει κλειστές θύρες στα δημόσια νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία. Τα απογευματινά χειρουργεία πραγματικά αποτελούν νομιμοποίηση στο φακελάκι. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, ούτε μέσα στη Βουλή, ούτε έξω από τη Βουλή. Στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων, τους αγώνες του λαού για δημόσια, αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν υγεία, για αύξηση των μισθών των γιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού, για να επανέλθει ο 13ος, ο 14ος μισθός, για να ενταχθούν στα βαρέα και αντιγυμνά όλα όσα απαιτούνται στις σημερινές συνθήκες για να μπορούν να λειτουργούν ομαλά και να εξυπηρετούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.